Με ψήφου 17-8 έκρινε παράνομη την ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών και την εισφορά του 20% ανατρέποντα ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα το Συμβούλιο τη Επικρατεία για τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίε στη διάσκεψη τη Ολομέλεια Συμβουλίου τη Επικρατεία την προηγούμενη Παρασκευή, οι σύμβουλοι με ψήφου 17 υπέρ και 8 κατά δικαίωσαν του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών που στον στον το δικαστήριο κρίνοντα ω την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αλλά και των στον ΕΦΚΑ. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εργασία υποβιβάζει τη βόμβα που έρχεται, υποστηρίζοντα ότι στο τέλο θα επικρατήσουν ψυχρεμότερε απόψει, καθώ η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ο ενιαίο φορέα έχουν επιτύχει το στόχο του με την αύξηση των εσόδων, τη μείωση τη εξαιρετική δαπάνη και τη βελτίωση των παροχών. Ένα σοβαρό θέμα, <Το> αλλά καλό, ένα καλό είναι ένα οικονομικό και Καλό. καλό είναι... Βεβαίω, γιατί σε μεγάλο ποσοστό το πλεόνασμα του 17 οφείλεται στον ΕΦΚΑ, όπω έχει ανακοινωθεί. Ατριβώς. Πρέπει Ατριβώς. να δούμε Ατριβώς. λοιπόν το τι ακριβώ θα γίνει για να μην έχουμε δυσμενεί εξελίξει για τον προπολογισμό και για τα υπόλοιπα. Εάν αυτή η απόφαση. Απεβεβαιωθεί, mm -hmm. ό,τι ξέρουμε για το ασφαλιστικό σύστημα έχει ανατραπεί. Μα Διότι ας... δεν είναι μόνο ότι δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν αυτέ τι φορέ οι ελεύθεροι επαγγελματίε, πάνω στου οποίου στηρίζει το ΕΦΚΑ στην πραγματικότητα, mm -hmm. αλλά θα διεκδικήσουμε προφανώ όσοι πληρώσαμε παραπάνω λεφτά, ένα εκ των οποίων ναι, και βέβαια, εγώ, ω πρόσωπο, ναι, ναι. θα διεκδικήσουμε όσοι αχρεωστήτε καταβληθένται αυτά που έχουμε ήδη δώσει. Αν υπάρχουν αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία, και λέω αν. Ναι, Γιατί άνω. ακόμα δεν έχουμε κανέναν Αυτή τη στιγμή έχουμε απλώ μια παραβίαση ενό του νόμου. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση προφανώ θα προσαρμοστεί ο νόμο διατηρώντα την ουσία του που είναι η ισονομία κανόνων. Εμεί παρακολουθούμε την εξέλιξη. Uh -huh. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ουσιαστικά είναι βόμβα στο νόμο Κατρούγκαλου. Έξτρα φαίνεται πω έχετε μαζί με τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για χιλιάδε φορολογούμενου. Αν δεν έχει γίνει συλλογή αποδείξεων, οι φορολογούμενοι θα έχουν δυνατότητα να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνε, οι οποίε ενδεχομένω να μην εμφανίζονται, όπω για παράδειγμα πληρωμέ που έχουν γίνει μεταφορά χρηματικών ποσών από λογαριασμό του σε λογαριασμό ελεύθερο επαγγελματία. Έχει τώρα εδώ και δύο χρόνια έχει γίνει μετατόπιση όσον αφορά ε, τη χρησιμοποίηση του χρήματο σε πλαστικό. Ε, όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα. Ε, το κάνει σίγουρα γιατί και τα capital controls έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος θέλει με τις αποδείξεις να χτίσει κάποιο αφορολόγητο Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμο ε, έχει λίγο αποσυντονιστεί. Από την άποψη ότι παλαιότερα χτίζανε μόνο με τι αποδείξει το φορολόγητο, μετά δεν υπήρχε αφορολόγητο, ε, μετά ζητούσαν κάποιε συγκεκριμένε αποδείξει σε κάποιε συγκεκριμένε κοινωνικέ ομάδε. Το ελάχιστο ποσοστό των αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρσι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά του προσδιορίζεται με την εξή προοδευτική κλίμακα: 10% για εισόδημα έω 10.000 ευρώ, 15% για εισόδημα από 10.001 έω 30.000 ευρώ και 20% για εισόδημα από 30.000 ένα και άνω, με το το ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενο να ανέρχεται στι 30.000 ευρώ. Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρο εισοδήματο που θα κληθούν να πληρώσουν φέτο πώ αυξάνεται, κατά το ποσό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντο ποσού, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, αφορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ πραγματοποιεί φέτο πληρωμέ με πλαστικό χρήμα των 500 ευρώ αντί των απαιτούμενων ύψου 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστή και προκύπτει επιπλέον φόρο 110 ευρώ. Πονοκέφαλο για του ιδιοκτήτε ακινήτων είναι οι αντικειμενικέ αξίε. Αναπόφευκτε θα είναι οι σε επιπτώσει στη ζωή εκατομμυρίων ελληνοφορολογούμενων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αν η κυβέρνηση επιμείνει να την υπόσχεση που έδωσε ότι θα αναπροσαρμόσει τι αντικειμενικέ αξίε των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών τιμών στη θύματα αγορά. Πιο συγκεκριμένα για μια κατοικία επιφάνεια 80 τετραγωνικών μέτρων πρώτου ορόφου και ηλικία περίπου 15 ετών, τον κύριο Ένφια που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτη τη σε περιοχή με τιμή ζώνη 250 ευρώ που βρίσκεται σε τουριστική περιοχή τη υπηρετική Ελλάδα ...έπαιρχεται αύξηση στα 1100 ευρώ και καλείται να πληρώσει ένφια ύψου 246,40 ευρώ, ενώ με την αύξηση τη τιμή ζώνη θα κληθεί να πληρώσει 325,6 ευρώ, δηλαδή 79,2 ευρώ περισσότερα. Σε περιοχή με σημερινή τιμή ζώνη 600 ευρώ, ο κύριο ένφια που χρεώνεται στην οκτήτη ανέχεται σήμερα στα 246,40 ευρώ, ενώ θα παραμείνει ο ίδιο καθώ η αύξηση δεν οδηγεί το ακίνητο σε πιο ακριβό κλιμάκιο φόρου. Ενώ τέλο σε ακριβή περιοχή με τιμή ζώνη 500 ευρώ, επέρχεται μείωση στα 2.200 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ ένφια διαμορφώνεται στα 528 ευρώ. Πέραν των αυξήσεων όμω σε δεκάδε φόρου, τέλη και λοιπέ επιβανήσει στην απόκτηση και την κατοχή αγίνητων, οι αυξήσει σε αντικειμενικέ αξίε θα έχουν ω συνέπεια εκατομμύρια φορολογούμενοι να χάσουν απαλλαγέ από φόρου, δικαιώματα προστασία τη πρώτη κατοικία, από πληστηριασμού, δικαιώματα έσπραξη κοινωνικών επιδομάτων και ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Χιλιάδε φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα και μικρή αξία ακίνητη περιουσία. Θα χάσουν κατοχυρωμένα δικαιώματα μερική απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησία ακινήτων, καθώ η συνολική αντικειμενική αξία τη ακινήτη περιουσία του θα αυξηθεί και θα υπερβεί τα όρια μέχρι τα οποία αναγνωρίζονται τα δικαιώματα αυτά. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Γιώργο Σταθάκη η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών οι οποίε υπάγονται στον νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντο. Συγκεκριμένα καθορίζονται οι προποθέσει για την απέτηση μελέτη στατική επάρκεια, το περιεχόμενο αυτή, η διαδικασία υποβολή τη, καθώ και η διαδικασία ενίσχυση του κτηρίου σε περίπτωση στατική ανεπάρκεια. Συνολικά 4 εκατομμύρια συντάξει πληρώθηκαν με βάση την τελευταία έκθεση του Ενιαίου Συστήματο Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τι κρατήσει φόρου, τις κρατήσεις υπερηγεία, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Το αναώρα κόστο τη εργασία ανήλθε στην Ελλάδα 2017 στα 14,5 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τη Eurostat.